Αναβάθμιση. Ωραία βαλιτσάκια που πιάνουν στα κάγκελα. AliExpress, Rhino Walk είναι τα μικρά, δεν πήρα τα μεγάλα για να μην κουβαλώ πολλά πράγματα. Θα τα δούμε πως θα πάνε. Θα δοκιμάσω και τώρα έτσι όπως πάω τα βαλιτσάκια εδώ, αυτά. Δεν πήρα βαλίτσες, βασικά πρέπει να αλλάξω τη σχάρα, τη σκαλωσιά πίσω για τα πράγματα. Απλά είπα να παίξω οικονομικά, αυτά παίξανε πολύ φτηνά με το app του AliExpress και έρχονται τώρα τελευταία και πάρα πολύ γρήγορα. Τα έχει και σε 10 λίτρα παραπάνω νομίζω. Δεν ήθελα να πω 10 λίτρα παραπάνω για να μην ξεφεύγω κάθε φορά στο φόρτωμα που τι θα τους βάζω μέσα. Και ξεφεύγανε και σε τιμή, ξεφεύγανε, εντάξει, έλα ρε παιδιά. Τι έγινε? Τα άλλα τα μεγάλα πρέπει να είχαν 2,20, φτηνά ήτανε πάλι. Απλά είπα να μην πάω εκεί, να παίξω στα μικρότερα, 25 λίτρα είναι αυτά, δεν θυμάμαι. Πολύ ωραία έχουν κάτσει, θα δοκιμαστούνε. Θα τα δω πως πάνε, ρε μην τρέχω. Αυτά. Λοιπόν, κάτσα κάνω μια στάση εδώ στα ΣΕΑ που έχει, σε Αλμυρού που είναι. Να δω λίγο το μηχανάκι, τα υγρά, τα λάστιχα, τα βαλιτσικά, αυτά τα πλαϊνά που έχω βάλει, πως πάνε, αν σκίζονται, αν κρατιόνται, γιατί είναι και κινέζικα. Rhino Walk. Βέβαια είχα δει καλές κριτικές, ωραία φαίνονται, αδιάβροχα, θα δείξει. Και φτηνά τα είχα πάρει, τώρα δεν θυμάμαι, 130-140 από ευρωπαϊκή αποθήκη, μάλιστα, σε 7 μέρες ένα σπίτι. Αυτά θέλω να κάνω μια στάση, να δω πως πάνε αυτά. Δεν το έχω πάει πολύ χώμα να δω, που είναι τα σε Αλμυρού. Σε Αλμυρού, σε ένα χιλιόμετρο. Για να δούμε τι λέει το μηχανάκι. Οπ, είναι φορτωμένο. Αυτά εδώ δεν έχουν καταλάβει. Να, έχει εδώ ρε παιδί μου δυο τέτοια, θα τα δείξω. Που κλακ πάρει και κουμπώνουν πάνω σε αυτό. Δένονται στα πλάγια, μπρος, από κάτω. Δένουν, εδώ έχω τη σκηνή, γι' αυτό είναι έτσι μακρόστινο. Αυτό είναι το πρόβλημα μου, το χώραγε. Το ίδιο και εδώ. Μια χαρά είναι, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Θα τα περάσω και χώμα να δω. Να δω λίγο, μια χαρά είναι. Εδώ, τίποτα, μια χαρά είναι. Πατάνε εδώ ωραία, αυτά και αυτά. Έχουν και δύο που ενώνονται μεταξύ τους. Μα πουθενά εδώ φοβόμουν να μην καεί, αλλά τίποτα, η εξάτμιση. Να κουμπάς, okay. Κομπλέ είναι. Για να δούμε, πρώτο βγάλισιμο. Έτσι και τα έχω δέσει καλά. Να δούμε, καήκαν οι παπαριά. Μια χαρά. Καλά είχα βάλει αυτό το προστατευτικό από μέσα. Αλλού κακού. Βάλουμε καμιά φωτιά. Εδώ κάνει βλακία. Για να δώσω την κατάσταση. Είναι μια χαρά. Δεν πάθαν τίποτα. Έλα ρε φίλε, τα έχω περάσει. Αυτό είναι το μόνο λάθος εδώ. Τα έχω περάσει εδώ. Έχω βάλει φτιάξει αυτό εδώ πέρα και δεν περνάνε. Νομίζω δεν χρειάζεται κανένα αυτό. Βγείτε, μια χαρά είναι. Είναι χωμάτινο, για να δούμε τα πραγματάκια εδώ. Πως έχουν γίνει αυτό, δεν το έχω σφίξει καλά. Εκεί. Γιατί έφυγα λίγο στα γρήγορα. Ή πατήθηκαν και τα πράγματα που έχει μέσα. Αυτά δεν λύνονται κανονικά, απλά. Αυτά μη σκάσουν. Κομπλέ. Μια χαρά το πραγματάκι αυτό είναι αυτό. Χαλάρωση. Ή βασικά έφυγα πολύ γρήγορα και δεν τα μάζεψα καλά. Όχι. Ωραία, τι κάνω. Α, είναι τέρμα. Λάθος. Εκεί. Κομπλεδούρα ρε μα. Πρώτον λέω ότι το πιο επικίνδυνο σε όλο το ταξίδι, άμα ταξιδεύω όλη μέρα, δρόμους, βουνά και τέτοια, είναι όταν φτάνω στο κέντρο της Πάτρας. Πολύ βασικό. Δεύτερον, τώρα βρήκα με το σαμάρι το δεξί πάνω σε αμάξι. Με το σκληρό θα είχα πέσει. Με αυτό απλά κούμπησε, πατήθηκε λίγο, πέρασα. Έχω πέσει μια φορά με το... Είχα κάτι μεταλλικές βαλίτσες στο H310. Και πάω να περάσω, βρίσκω και μπαπ, πέφτω, χτυπάω λίγο το πόδι. Δεν χτύπησα πολύ, αλλά έπεσε το μηχανάκι νομίζω.
Το καλό με τις soft αυτές, πέφτεις κάτω, ακούμπι, όχι, τα ακούμπεις όταν μάξεις τον ανθρώπο, το έκανε και αυτός, ήμασταν σε φανάρι, ήταν αυτός λίγο προς το κατήφορο σταματημένος, έρχομαι πάνω να μπω μπροστά του, αφήνει και αυτός τον γκάζι, το αμάξι τσούλαγε προς τα κάτω. Μπαίνω και εγώ μπροστά του, δεν το υπολόγισα και νιώθω ένα κράκ εδώ να κουμπάω, όπα λέω, βρήκαμε. Αν ήταν μεταλλικές σκληρές, πιθανώς να είχα πέσει, να του είχα ξυλώσει τον προφυλακτήρα, γιατί σε εκείνο να μάξει στην Αθήνα που ήμουν στο φανάρι του είχα κάνει σημάδι γούβα στο προφυλακτήρα του σε ένα πεζό. Σε αυτό τώρα τίποτα, πέρασε κάτι σαν δαρσούλες έτσι μικρές επιφανειακές. Τίποτα, ούτε εγώ έπεσα, δεν κατάλαβα τίποτα γιατί πατιώνται, ακουπιώνται, για το χώμα είναι καλές. Μήπως πρέπει και στην άσφαλτο να βάζουν τέτοιες. Βέβαια αυτές οι βαλίτσες δεν μπορείς να τις δέσεις και να φύγεις εύκολα και να πεις ότι α, δεν με κλέβουνε. Με ένα μαχαιράκι, κρακ. Ενώ τις άλλες σκληρές μεταλλικές πλαστικές, τις δένεις, έχει κλειδάκι. Έχουν αυτή την ασφαλεία. Όπως λέω, είναι τι δίνεις, τι παίρνεις. Συμβιβασμός. Όλη η ζωή είναι συμβιβασμή. Άρα σουφτ και κλείνω ψωμία. 130-140 ευρώ από AliExpress. Εντάξει, μπορούσα να πάρω και το άλλο με 2,20, αλλά μια χαρά έχουν κάτσει αυτές. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα τις ελέγξω και σπίτι να δω τι γίνεται. Αυτά. Γεια. Τώρα κάτσε να βγάλω και τα σαμαράκια, πώς βγαίνουνε. Έχει εδώ δύο κλικ, ένα εδώ, ένα-δύο που ενώνονται μεταξύ τους. Αν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο. Εγώ το βάζω και τώρα έχει 4 σκατολοίδια, 2 από εδώ, 2 από εδώ και 2 από εδώ, 6. Εντάξει. Τα οποία δένουν πάνω στο μηχανή. Δένει πάρα πολύ καλά πάνω στο μηχανάκι. Θα το ελέγξω τώρα εδώ αν έχουν σχίσει τίποτα τέτοια. Ασφάλτινα χιλιόμετρα. Α, τι σήκα το χώμα που πέρασα. Δεν είναι ότι ταλαιπωρηθήκανε. Οπότε έχει άλλα 2 εδώ, άλλα 2 εδώ. Και αφού τα έχω λύσει όλα, 2, 4 τα πλαϊνά, εδώ, εδώ έχω κάνει εγώ πατάτα και δεν περνάει εύκολα βέβαια ένα, τώρα θα δείτε πιο, α όχι, εδώ, έρχεσαι εδώ, αυτά τα δύο κουμπώνουν και πιάνουν εδώ στην μπάρα και κάνεις ένα κλακ και βγήκε. Έχω βάλει αυτό το προστατευτικό, καλού κακού μην καεί, μάλλον δεν χρειάζεται από ό,τι βλέπω, έχουν ένα κενό εδώ ανάμεσα οι... Το είχα βάλει λίγο, τέλος πάντων, δίσκος κοπής είναι από τον τζάμπο. Έχω και ένα μεγαλύτερο. Δένουνε πάρα πολύ καλά πάνω στο μηχανάκι. Το κακό πιο είναι τώρα ότι δεν μπαίνω, βγαίνουν εύκολα. Έτοιμο. Μια χαρά το βλέπω. Αν έχει ανοίξει κάπου, θα το τσεκάρω καλύτερα. Και τι κάνω. Παίρνω ταινία στιγμής και εδώ στα ανοίγματα, στα τραβήγματα που κάνει, θα πάω να του βάλω εδώ σε αυτά τα σημεία λίγο κόλλα στιγμής, ούχου στιγμής, οπότε θα το ενισχύσει ακόμα εδώ σε όλες τις ραφές βασικά και αυτά πάω και βάζω λίγο ούχου στιγμής και γίνεται μπόμπα. Τα άλλα τα σαμάνια δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Αυτά, να κοίτα πόσο δεν είναι πολύ πολύ απλό ρε παιδί μου. Εντάξει, το βγάλεις σημαίνει πιο γρήγορο. Βάλε ότι όταν θες να το βάλεις πρέπει να βάλεις 6 τέτοια. Εντάξει, όσο πιο σίγουρο, όσο πιο δεμένο θέλεις να είναι πάνω στο μηχανάκι, πρέπει να το δέσεις. Και εδώ έχει ένα σκηνάκι και εδώ το κρατάς, δεν βγαίνει και κλάτς. Να, έχει αυτά εδώ τα δύο. Εδώ και είναι και ρυθμιζόμενα. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Και κρατάνε πάρα πολύ ωραία. Αυτά από μένα. Μια χαρά, θα τα πρέπει να τα πω και μια χώμα. Χώμα, εδώ που πότε θα πάω με όλα αυτά φορτωμένο χώμα. Μπορεί να λες. Εδώ τα λέμε.